Μία πολύ καλή πρωτοβουλία για την ενίσχυση των πληγέντων στις φωνικές πυρκαγιές του καλοκαιριού με τη λάμψη των φίλων του Κριστόφ Βαζέχα. Η Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου σε συνεργασία με τον σπουδαίο παλέμαχο επιθετικό του Παναθηναϊκού και την παρέα του, καθώς επίσης με τη στήριξη του Δήμου Χαλανδρίου, διοργάνωσε φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα για την οικονομική ενίσχυση των θυμάτων από την πυρκαγιά στο Μάτι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σχεδόν το γήπεδο γέμισε, αλλά χάρηκα επίσης που τα παιδιά που παίξανε σήμερα, παλίμαχοι μπορούμε να πούμε περισσότεροι, ότι με τέτοιες προσπάθειες έρχονται με μια πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή ένα τηλέφωνο φτάνει για να μαζευτούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κάποιες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στον αγώνα συμμετείχαν σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως Ιώσεφ Βάντσινγκ, Νίκος Λιμπερόπουλος, Γιώργος Καραγκούνης, Γρηγόρης Γεωργάτος, Στράτος Αποστολάκης, Κώστας Κατσουράνης, Στέλιος Γιαννακόπουλος και Αγγέλος Μπασινάς. Ποδόσφαιρο πάντα πρέπει να στείλει ειρήνη και φιλία. Σήμερα που μαζεύτηκαμε στα αποδυτήρια από πολύ καιρό, είπαμε κάποια πράγματα από παλιά και αυτά, είναι αυτός μένει στο μνήμη και μακάρι οι υπόλοιποι άνθρωποι να βρουν φίλους σε κάποια χρόνια και να περάσουν τόσο ωραία. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι κοντά στην κοινωνία, εξάλλου μπορεί να περάσει τέτοια μηνύματα, πόσο μάλλον το καλό ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι πρέπει το ποδόσφαιρο να γίνει ακόμα πιο καλό, ούτως ώστε να περνάει μηνύματα, να αρέσει στον κόσμο, να είναι, δηλαδή, να είναι καθημερινότητα στη ζωή μας. Νομίζω ότι εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να έρθουμε σε αυτό το παιχνίδι, να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Χρήστου του Βαζέχα, στους ανθρώπους αυτούς που πέρασαν μια μεγάλη δοκιμασία το προηγούμενο καλοκαίρι, να θυμίσουμε σε όλους μέσω εσάς ότι πρέπει να είμαστε και να τους θυμόμαστε και αν μπορεί λίγο να ελαφρύνουμε τον πόνο τους, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να μην ξεχνάμε και να περάσουμε το μήνυμα, όπως είπατε και εσείς, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που πέρασαν τόσο πολύ δύσκολες στιγμές το καλοκαίρι στο Μάτι. Σκοπός ήταν τα έσοδα του εν λόγω φιλικού να διατεθούν για την ενίσχυση των πληγέντων από τις φωνικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στο Μάτι και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Αλλά και οι παλαιμάχοι ποδοσφαιριστές φρόντισαν να τους ανταμείψουν με πολλά γκολ και θέαμα. Μάλιστα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος σημείωσε ένα εντυπωσιακό τέρμα, το οποίο ήταν παρόμοιο με αυτό που είχε πετύχει 18 χρόνια πριν με τη φανέρα του Παναθηναϊκού στον αγώνα του Κυπέλου κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε λήξει με 1-1. Δεύτερη σέντρα, γκολ Χαρμαϊδέστα από τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος έπιασε το σούτ πριν η μπάλα σκάσει, έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα του Ελευθερόπουλου και με επιδεικτικό τρόπο δείχνει το νούμερο της φανέλας του στους φίλους του Ολυμπιακού.